Στο Σαββατοκύριακο που μας έρχεται, η κυβέρνηση Μητσοτάκη τρώει από τα έτοιμα της προηγούμενης κυβέρνησης. Καταρχήν, να σας πω, εφνιδιάστηκα κι εγώ από την είδηση που ακούσαμε. Νομίζω ότι μια σημαντική απώλεια. Τα συλληπιτήριά μας, φαντάζομαι, ότι θέλουμε να εκφράσουμε όλοι στην οικογένειά του και σε όσους τον αγάπησαν, ακούγοντας και τα δημιουργήματά του. Και μου λέει ο συνάδελφός μας ο Νίκος Τραβελάκης εδώ ότι αύριο είχε συναυλία στο Ηρώδειο με πορτοκάλωγλου. Είναι, ούτως ή άλλως μια συγκλονιστική είδηση. Είναι από αυτά που δεν επιλέγεις. Έχεις σχεδόν ότι είναι ένας καλλιτέχνης που έχουμε μεγαλώσει και εμείς μαζί του. Δεν υπάρχει ένα κολλέγιο. Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Ναι. Τρώει από τα έτοιμα η τωρινή κυβέρνηση. Προσέξτε να δείτε. Νομίζω ότι η παρουσία του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης δεν έδωσε ειδήσεις που λέτε κι εσείς οι δημοσιογράφοι. Κινήθηκε σε αυτά που λίγο πολύ γνωρίζαμε από τις πρώτες μέρες της διακυβέρνησης, χωρίς εκπλήξεις, παρόλο ότι σε ορισμένα σημεία, σε ορισμένους τομείς, φάνηκε κατά τη γνώμη μου μια αρνητική προσέγγιση σε διάφορα κρίσιμα ζητήματα. Και μπορώ να σας πω τι εννοώ μετά από λίγο. Το βασικό είναι το εξής, και έτσι καταλαβαίνω εγώ και την φράση του «τρώει από τα έτοιμα». Εκεί όπου ο κύριος Μητσοτάκης μιλάει με μια σχετική άνεση και δεν ξεδιπλώνει τις δικές του απόψεις, αλλά αναφέρεται σε κρίσιμα ζητήματα της οικονομίας, ουσιαστικά βαδίζει στο δρόμο που άνοιξε η προηγούμενη κυβέρνηση. Mm-hmm. Δηλαδή, ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον έμφυα. Κάτι ψηφισμένο, δρομολογημένο, το οποίο ήρθε κάτι να προσθέσει. Όχι με την ίδια μορφή, εδώ μιλάμε για οριζόντια. Κάτι ήρθε να προσθέσει, ναι. Μιλάω. Μισό λεπτό, διότι αν ναι. Θέλετε να μπούμε άλλο στην ουσία... Άλλο ποιος στάζει, άλλο ποιος θέλετε... υλοποιεί. Υλοποιημένο ήταν. Υλοποιημένο ήταν. Δεν ήταν υλοποιημένο, ήταν νομοθετημένο. Ναι. Σας παρακαλώ, ήταν μέτρο υλοποιημένο για το 19, απλώς δεν είχαν βγει τα καθαριστικά, γιατί τα καθαριστικά βγαίνουν τέλος Αυγούστου. Εντάξει, αυτό και θα πει κανείς στον κορνάκα της συγκυρία των εκλογών, έτσι, δεν έχει σημασία αυτό. Μισό λεπτό. Δεν είναι θέμα μόνο αυτό. Θέλετε να πούμε για τα capital controls, τα οποία η κυβέρνηση προηγούμενη είχε όχι απλώς δρομολογήσει, είχε προτείνει το ο κύριος Τουρνάρας έβαλε. Ο κύριος Τουρνάρας ως αρρωγός της Νέας Δημοκρατίας. Όχι, δεν είναι διότι ο κύριος Τουρνάρας, λάθος κάνετε. Αυτό λένε οι πληροφορίες. Καλά, οι πληροφορίες οι δικές μου λένε κάτι άλλο. Ότι ήταν κάτι συμφωνημένο, ο κύριος Τουρνάρας προεκλογικά είπε ότι δεν ήταν σωστό να το πάρουμε και να περιμένουμε το αποτέλεσμα των εκλογών. Mm-hmm. Και θεωρώ ότι ήταν άλλη μια κίνηση πολιτικής σκοπιμότητας από τον κύριο Στουράρα, που ούτως ή άλλως σε όλη του τη θητεία ως ο τραπεζίτης, ως ο μεγάλος τραπεζίτης, πολλές φορές μιλάει ως πολιτικό πρόσωπο συγκεκριμένης πολιτικής τοποθέτησης. Άρα, επειδή σας διακυβέρνησης λόγος του Στουρνάρα δεν είχα μάρει τον capital control. Το μέτρο θα είχε γίνει προεκλογικά και ακριβώς ο κύριος Τουρνάρας είχε τις ενστάσεις του. Και γι' αυτό είχε αφαιθεί. Ναι, αλλά δεν έχει αξία αυτή η ρητορική που αναπτύσσεται. Έχει απόλυτη αξία, Σκουλέτη, γιατί το να λέτε θα τα κάναμε εμείς αλλά δεν προλάβαμε. Μα ο λόγος ψήφισε κάποιον άλλον. Τα κάνει ο άλλος τώρα. Να συνεχίσω κιόλας. Εκεί δε όμως που έχουμε πραγματικά μια αλλαγή σε σχέση με την προεκλογική ρητορική είναι το θέμα των πρωτογενών πλεονασμάτων. Εκεί λοιπόν που μας λέγανε ότι θα το θέσουν άμεσα. Ως δυνατόν, δεν το έλεγε κανείς αυτό. Τώρα αυτό πλέον, είναι δικό σας, δική σας ρητορική. Φαίνεται ότι διαβάζουμε διαφορετικά την πραγματικότητα. Όχι, εμείς θυμόμαστε τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού προεκλογικά. Έλεγε ότι θα το θέσει και διαφορετικά στην εγώ. Όχι. Ήταν κάτι το οποίο και στις προγραμματικές του δηλώσεις το έβαζε μετεπιτάσιος και σε έναν ορατό ορίζοντα. Τώρα αυτή τη στιγμή όλα αυτά μπαίνουν κάτω από έναν αστερίσκο. Ποιος είναι ο αστερίσκος? Εσείς είχατε συμφωνήσει στη μείωση των πλεονασμάτων? Βεβαίως. Και με ποιον? Διότι εδώ ο Πρωθυπουργός είπε χθες ότι δεν το ξέρει κανείς στην Ευρώπη αυτό που λέτε. Βεβαίως, με τη γνωστή ρύθμιση του 2,5%, ενώ θα παρέμενε ονομαστικός στόχος το 3,5%, αλλά αυτό θα μπορούσε να γίνει πραγματικότητα μέσα από την δημιουργία αυτού του καταπιστευτικού λογαριασμού, του ενδιάμεσου λογαριασμού, ο οποίος δέσμευε ένα ποσό από το γνωστό μαξιλαράκι, το οποίο θα το χρησιμοποιούσαμε για να καλύψουμε το 1% μέχρι και το 2022, που ούτως ή άλλως... Άρα θα παίρνατε από το ταμείο, αυτό λέτε. Θα παίρνατε από το ταμείο.
θα παίρναμε από αυτά τα χρήματα τα οποία τα έχει προκαταβάλει ο ελληνικός λαός, τα οποία παρήχαν αξιοπιστία, δώσαν τη δυνατότητα να δανειστεί αυτή η χώρα από τις αγορές. Αυτό είναι άλλο για, να έρχεται και να κάνει το μάγκα ο κ. Μητσοτάκης και να μιλάει με τις πλάτες του Τσίπρα. Αυτό είναι άλλο θέμα που λέτε. Δεν είχατε συμφωνήσει με κανέναν, επομένως τη μείωση του 2%. Λάθος κάνετε. Εσείς λέγατε θα βρίσκαμε ένα χώρο από το ταμείο μας και θα κάναμε κάποιες παροχές. Άκουσα. Όχι θα βρίσκαμε. Ήταν εκεί. Ήταν εκεί, δεν λέω. Δεν ήταν μόνο εκεί τα χρήματα, ήταν και μέτρο συμφωνημένο. Επομένως δεν είχε συμφωνηθεί, όχι κύριε Σκουλέτη. Δεν είχε συμφωνηθεί με την Ευρώπη αυτό που λέτε. Ήταν συμφωνημένο μέτρο. Και το είχαν με ποιους είχατε συζητήσει? Με τους εταίρους μας. Είχατε συμφωνήσει με τους θεσμούς αυτό το μέτρο? Βεβαίως. Διότι επαναλαμβάνω, δεν θα υπήρχε η ονομαστική μείωση του 3,5%, αλλά υπήρχε η συμφωνία το 1% από αυτό να καλυφθεί από τα χρήματα που υπήρχαν στην άκρη. Το χειρότερο απ' όλα είναι ότι αυτό το δεδομένο δεν το αξιοποιεί. Αυτό το κεκτημένο δεν το αξιοποιεί ο κ. Μητσοτάκης. Γιατί κατά τη γνώμη σας, θα πει κάποιος δηλαδή, κύριε Σκουλέτη, διότι θέλει να δώσει τα λεφτά στις τράπεζες. Εντάξει, κριτική. Αυτό, αλλά ποιος πρωθυπουργός δεν θα θέλει να μειώσει τα πλεονάσματα? Του καναλιού σας προερχόμενος και νυν βουλευτής, το είχε πει. Είναι η αντίληψη το να δοθούν αυτά τα χρήματα ως έννευση ρευστότητας για άλλη μια φορά στις τράπεζες. Με το πακέτο παροχών Μητσοτάκη εσείς διαφωνείτε? Και σε ποια διαφωνείτε από αυτά που έβαλε χθες στο τραπέζι ο Μητσοτάκης? Επαναλαμβάνω λοιπόν, ό,τι θετική κατεύθυνση έκανε ο κ. Μητσοτάκης πατάει στα πεπραγμένα της πολιτικής. Άλλο, θα τα ψηφίσετε επομένως αυτά, αν έρθουν στη Βουλή. Αν δεν είναι άλλο αυτό, διότι μέχρι τις εκλογές πήγαμε με μια προπαγάνδα που μίλαγε ότι βρισκόμαστε στο χάος, ότι θα πέσουμε από τον κρεμό. Αυτό πλέον διαψεύεται εκ των πραγμάτων. Ο Μητσοτάκης δεν είπε για καμένη γη, το είπε χθες. Δεν είπαμε, λέει, ότι παραλαμβάνουμε καμένη γη. Δεν το έλεγε ο Μητσοτάκης, το λέγατε όλοι οι υπόλοιποι οι οποίοι συμπορευόντουσαν με τον Μητσοτάκη και το λέγανε και οι βουλευτές του. Αλλά και ο ίδιος έχει πει. Θα ψηφίσετε τα μέτρα, Μητσοτάκη? Και μάλιστα, τώρα λέει, δεν ήταν και τόσο καλή η κατάσταση όπως μας λέγανε. Μα άμα δεν ήταν τόσο καλή η κατάσταση, πώς με λέγανε, δεν θα μπορούσες να κάνεις τίποτα. Σε σχέση με αυτό που είπατε, κύριε Σκουλέτη, πριν, γιατί έχουν έρθει αρκετά μηνύματα από τηλεθεατές μας και ζητούν διευκρίνηση. Αυτό είναι καλό γιατί σημαίνει ότι σας βλέπουν. Υπήρχε συμφωνία. Μα βλέπουν όλους μαζί. Αρκετά. Είχατε συμφωνήσει όντως τη μείωση των πλεονασμάτων με οποιονδήποτε τρόπο? Έχει. Γιατί τουλάχιστον σε επίπεδο δηλώσεων από πλευράς των εταίρων μας δεν υπήρχε κάτι τέτοιο. Δεν το ακούτε πρώτη φορά αυτό. Πρώτη φορά μάλλον το ακούμε, κύριε Σκουλέτη. Και προεκλογικά είχε υποθεί και από τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Τσακαλώτο, και από τον προηγούμενο Πρωθυπουργό. Άρα δεν είναι κάτι το οποίο το βγάλαμε εμείς τώρα από το καπέλο, ούτε σας ευνηδιάζει αυτή η αναφορά. Και αν υπήρχε αυτή η συμφωνία, γιατί δεν πατάει πάνω σε αυτή ο κύριος Μητσοτάκης? Μα σας είπα, προκειμένου να διότι τα πλεονάσματα. Διότι θέλει να αξιοποιήσει αυτή τη στιγμή αυτό το μέρος των χρημάτων για τις τράπεζες, και το κυριότερο απ' όλα είναι ότι θέλει να συνδέσει την μείωση του στόχου των πρωτογενών πλεονασμάτων με μεταρρυθμίσεις όπως αντιλαμβάνεται εκείνος. Και εδώ νομίζω ότι είναι το παράθυρο για να γίνουν πράξη μια σειρά μεταρρυθμίσεις ακραίως νεοφιλελεύθερες λογικής Διεθνής Νομισματικού Ταμείου. Ήδη κάποιες από αυτές τις έχουμε δει. Εργασιακά. Εργασιακά. Πρόκειται περί αρμαγεδόν αυτά που έχουν γίνει. Η διευκόλυνση των απολύσεων. Η ομοιρία απέναντι στους εργολαβικούς εργαζόμενους. Αυτό από πού προκύπτει? Από τα ήδη ψηφισμένα μέτρα πριν κλείσει. Από τα ήδη ψηφισμένα στις αρχές Αυγούστου μέτρα. Τροπολογίες. Βεβαίως. Τις τροπολογίες οι οποίες ήταν στο παραπέντε. Στο ξεκίνημα της κυβερνητικής θητείας είχαμε την πιο απαράδεκτη κοινοβουλευτική πρακτική. Αυτά δεν τα έλεγε. Δεν τα έλεγε. Όταν τα λέγαμε αυτά και τους λέγαμε, κύριοι, θέλετε να ιδιωτικοποιήσετε την επικουρική ασφάλιση, μόλις προχθές ο κ. Μηταράκης ουσιαστικά μας παρουσίασε, έστω και με θολό τρόπο, την ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης. Όταν τους λέγαμε ότι θέλετε, ότι υπονομεύετε τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, το αρνιόντουσαν, αποκαλύφθηκε. Ο κύριος Βρούτσης μίλησε για 470.000 συντάξεις σε νεκρεμότητη. Μίλησε για 250.000 συντάξεις που δεν έχουν επανυπολογιστεί. Όλα ψέματα. Είναι ψευδές. Διότι έχει απαντηθεί με στοιχεία από την κυρία Χτσιόγλου, ο κύριος Βρούτσης είναι, τι να σας πω, μέτρ στο να λέει πράγματα τα οποία δεν ευσταθούν. Και να παρουσιάζει το άσπρο μαύρο, όπως αυτά τα ακραίως αντεργατικά μέτρα, τα οποία τα παρουσίασε ως, ας πούμε, την άνοιξη του κόσμου της εργασίας. Για να μην σας πω
την άλλη πλευρά, δηλαδή, την αθέα που έγινε. Η κατάργηση του φακελώματος. Ποιο είναι φακελώματος? Ποιο φακελώματος? Όταν πήγαινε φακελώμα είναι το φάκελο, το γιατί απολύθηκε τα φακελώματα. Είναι φακέλωμα. Το να σε προστατεύω και να μην μπορεί ανετιολόγητα να σε απολύσει ο εργαζόμενος. Όταν μου γράφεις γιατί απολύθηκα, δεν είναι. Δεν μιλάμε για φακελώματα όταν αναφερόμαστε στην παράταξη δεξιάς. Γιατί παραπέμπει σε άλλα πράγματα. Εκεί θα πάμε τώρα. Μα αυτά που μου λέτε τώρα, μα φακελώματα είναι η προστασία. Ποια προστασία? Όταν μου γράφει εμένα το λόγο απόλυσης. Φακέλωμα, ξέρετε τι είναι. Άμα με απολύσει με τον εργοδότη και μου γράφει. Φακέλωμα είναι το σερφάρισμα που κάνετε εσείς κάθε μέρα στο Google που ξέρουν πού βρισκόσαστε. Οι εφαρμογές που έχετε σε αυτό το κινητό. Αυτό το ξέρουμε. Αυτά λοιπόν. Αφήστε λοιπόν. Τα δικαιώματα των εργαζομένων, όπου λένε και η υποχρέωση των εργοδοτών να λένε πότε αναλαμβάνεις, για πόσες ώρες θα δουλέψεις και πότε τελειώνει η εργασία σου. Δεν είναι φακέλωμα. Είναι κατοχύρωση λοιπόν, των εργασιακών δικαιωμάτων. Πάμε στα άλλα. Αλλά όμως, ένα τελευταίο. Αλλά όμως, υπάρχει και μια άλλη πλευρά πολύ ενδιαφέρουσα που είδαμε να αποκαλύπτεται, την οποία δεν την ξέραμε μέχρι τώρα από την τοποθέτηση του κυρίου Μητσοτάκη. Αυτά που αφορά τα περιβαλλοντικά ζητήματα. Ο κύριος Μητσοτάκης ουσιαστικά ανήγγειλε το χτίσιμο όλων των αιγιαλών. Mm-hmm. Πρόκειται για μια πολιτική που από το 2001 κανείς δεν είχε τολμήσει να βάλει μπρος. Πρόκειται για την καταστροφή του περιβάλλοντος στην Ελλάδα. Στο όνομα μιας υπονομευμένης ανάπτυξης. Μάλιστα. Δεύτερον, επαναφέρει το θέμα της εκτροπής του Αχελώου. Το έχει βγάλει παράνομο. Μήμαστε το ΣΤΕ. Είναι καταστροφικό. Για μερική εκτροπή. Δεν μίλησε για το σύνολο. Για μερική του έργου. Που είναι το πρώτο βήμα. Θα το δούμε. Τρίτο και χειρότερο, μιλάει για νέα εξόρυξη χρυσού στη Θράκη. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Καταστροφή του περιβάλλοντος. Λοιπόν, καταστροφή του περιβάλλοντος. Πάμε λίγο στη συζήτηση που έχει ξεκινήσει εν ώψη και του συνεδρίου σας στις αρχές του χρόνου στον ΣΥΡΙΖΑ. Σας ακούσαμε το προηγούμενο διάστημα. Έχω κρατήσει μία από τις φράσεις που αναφέρατε. Μιλήσατε για επίδοξους νταβατζίδες της αριστεράς που προσπαθούν να διαμορφώσουν την ατζέντα του ΣΥΡΙΖΑ. Θα ήθελα να σας ρωτήσω να μας πείτε αφενός ποιοι είναι αυτοί και αφετέρου αν αισθάνεστε εσείς προσωπικά ότι στοχοποιήθηκατε όλο το προηγούμενο διάστημα. Καταρχήν, έχετε την δυνατότητα μέσα από το πολύ ενδιαφέρον και κοινωνικά χρήσιμο επάγγελμά σας να σχολιάζετε τα θέματα που αφορούν το ΣΥΡΙΖΑ. Διότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα ανοιχτό δημοκρατικό κόμμα. Πράγμα που δεν γίνεται στα άλλα κόμματα, τα οποία λειτουργούν με κλειστά συστήματα, αδιαφανή και μέσω πολύ, αν θέλετε, κλειστών συστημάτων. Άλλωστε, εμείς έχουμε... Ναι, και εγώ σας απαντώ όπως το καταλαβαίνω και όπως νομίζω εγώ με τον καλύτερο τρόπο. Σας το ρωτώ επειδή πρωταγωνιστήσατε όλο το τελευταίο διάστημα. Γι' αυτό πάμε απευθείας. Ως γραμματέας του κόμματος παίζω έναν ρόλο από τους πρώτους. Κεντρικό. Οπότε τι να κάνουμε, δεν είναι θέμα προσωπικό μόνο. Είναι θεσμική ιδιότητα. Εμείς λοιπόν πράγματι θέλουμε να κάνουμε με έναν συντεταγμένο τρόπο ένα βήμα, μια σημαντικά βήματα, τα οποία να αφορούν την ριζική ανασυγκρότηση του κόμματός μας. Με σκοπό αυτό να είναι πιο ζωντανό και πιο παρόν. Ναι, σε ποια κατεύθυνση όμως? Θα σας πω αυτό σας λέω. Πρώτα απ' όλα στους μαζικούς χώρους. Διότι ο ΣΥΡΙΖΑ πράγματι έχει πλέον εμπεδωθεί σαν ο δεύτερος πόλος του μεταμνημονιακού διπολικού συστήματος, mm-hmm. με τα δικά του χαρακτηριστικά. Κατά συνέπεια, πρέπει, συνεχίζοντας αυτή την κατεύθυνση, να γιωθεί και να είναι όπου... Στην κοινωνία. Μέσα μας, στην κοινωνία, με το, όσο δυνατόν πιο διακριτό και σκληρή φωνή. Με ποια βάση ιδεολογική θα πάτε εκεί? Θα σας θα πω. Είσαστε από στην αριστερή αντίληψη που ξεκινήσε το 12, στη μήτρα του ΣΥΡΙΖΑ? Από το 10... Θα σοσιαλδημοκρατικοποιηθείτε? Τι θα γίνετε? Θα σας απαντήσω. Από το 10 και με σταθμούς το 12 και το 15... Ο ΣΥΡΙΖΑ κατόρθωσε να διαβάσει σωστά την κρίση, να εκφράσει έναν κόσμο ευρύτερο από αυτούς που αναφέρονται στον κόσμο της αριστεράς και σήμερα, έχοντας διευρύνει τα όρια της αριστερής παράταξης, αποτελεί μια σύγχρονη εκδοχή μιας αριστερής πολιτικής δύναμης που εκ των πραγμάτων, όπως αποδείχθηκε από την ίδια τη ζωή, εκφράζει σχεδόν το σύνολο του προοδευτικού κόσμου. Αυτή η αλλαγή προϋποθέτει την στροφή προς το κέντρο. Μα την έχει κάνει αυτή την πορεία. Την έχει κάνει αυτή την πορεία. Και το κοινάλ σας αφορά, κύριε Σκουρλέτη. Ο χώρος του ΠΑΣΟΚ και του κοινάλ του ΠΑΣΟΚ όπως υφίστανται και τα λοιπά βεβαίως μας αφορά σαν ένας χώρος ο οποίος είναι όμορος, ο οποίος βέβαια πρέπει να αποφασίσει, όπως δεν το λέμε μόνο τώρα, το λέγαμε και προεκλογικά, τι θέλει να κάνει. Εμείς λοιπόν από το έδαφος της αριστεράς. Μάλιστα. Και θέλοντας πραγματικά να συνεχίσουμε σε αυτή την κατεύθυνση μιας δημοκρατικής μαζικής αριστεράς της εποχής μας,
θα βαθύνουμε, θα συνεχίσουμε σε αυτή την πορεία και θεωρώ ότι αυτό θα εκλογή είναι κάτι που θα έχει. Εκλογή από τη βάση χρειάζεται για την ηγεσία. Τι βλέπετε αυτό εσείς. Το έκλεισε. Ή μέσα από μια ηλεκτρονική βάση, γιατί περιέγραψε και ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του προχθές στην Εφημερίδα των Συντακτών. Αυτό το έκλεισε. Ή ΣΥΡΙΖΑ. Μέσα από μια βάση όπου θα γίνεται η ζήμωση από εκεί κτλ. Το πρώτο θέμα το έκλεισε ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας μέσα από τις τοποθετήσεις του στα όργανα του κόμματος. Δεν το έχει ανάγκη. Εγώ πραγματικά συμφωνώ 100% με αυτή την αναφορά. Το δεύτερο είναι η προσπάθεια αξιοποίησης όλης αυτής της νέας ψηφιακής πραγματικότητας στη δουλειά που θέλουμε να κάνουμε. Αλλά προσέξτε να δείτε, πράγματι, την αυτοπρόσωπη παρουσία αλλά και το περιεχόμενο της πολιτικής σχέσης που έχει ένας άνθρωπος που επιλέγει να οργανωθεί κάπου δεν μπορεί να υποκατασταθεί μόνο δεν με τις νέες είπατε, βέβαια, τεχνολογίες. Δεν μας είπατε βέβαια σε εκπαραθυρώσουν. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί που προσπάθησαν να σας βγάλουν από τη θέση σας. Δεν είπα ότι προσπάθησε. Οι επίδοξοι νταβαντζίδες της αριστεράς ποιοι είναι. Καταρχήν είπαμε για επίδοξους. Και μάλιστα, αν διαβάσει κανείς το σύνολο της αναφοράς μου, όλη την αναφορά μου, δεν μιλάω για ανθρώπους μέσα από το κόμμα μας. Αλλά για διάφορους δημοσιολογούντες, οι οποίοι θεωρούν ότι κατέχουν την απόλυτη αλήθεια. Σε δημοσιογράφους αναφέρεστε. Όχι κατά ανάγκη, δημοσιολογούντες είπα. Δημοσιολογούντες. Άρα είναι κάτι ευρύτερο. Μέσα είναι... από το κόμμα σας δεν είναι δηλαδή. Ή μπορεί να είναι και μέσα και έξω. Έχω μιλήσει συγκεκριμένα. Δεν ανέφερα μέσα και έξω. Έχω μιλήσει συγκεκριμένα. Έχω κάνει μια συγκεκριμένη αναφορά. Μπορείτε να τη δείτε. Εσείς θα παραμείνετε στη γραμματεία μέχρι το συνέδριο προφανώς. Μετά θα εκτεθείτε. Φαντάζομαι εκ νέου. Τι θα κάνετε. Στο δικό μας δημοκρατικό κόμμα. Δεν εξαρτάται ούτε από την βούληση του ίδιου που κατέχει ένα αξίωμα, ούτε διορίζεται. Αποφασίζει δημοκρατικά η Κεντρική Επιτροπή. Μιλάμε λοιπόν για κάτι το οποίο θα συμβεί στις αρχές του επόμενου έτους, στο συνέδριό μας αναφέρομαι. Είναι τελείως προσανατολιστικό για το περιεχόμενο της συζήτησης που θέλουμε να κάνουμε και που έχει πάρα πολλές πλευρές, να αρχίσουμε μια ονοματολογία. Το ρωτάμε, μήπως εσείς θέλετε να κάνετε κάτι άλλο, γιατί ο Μπάμπης Παπαδημητρίου που αναφερθήκατε πριν. Λέει, ρώτησε τον κύριο Σκουρλέτη, εάν θέλει να κάνει κόμμα ο ίδιος και να φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Παπαδημητρίου το είπε. Ρωτήστε τον μετά που τον έχετε, εάν θέλει ο ίδιος να κάνει νέο κόμμα. Θα τον δω τώρα στη Βουλή, που φαντάζομαι να είναι συνεπής στα καθήκοντά του. Και θα του απαντήσω. Αυτές είναι μπούρδες. Και προσέξτε να δείτε. Είναι φανερό ότι ό,τι δεν πόρεσε να κάνει ένα σύστημα μηντιακό και πολιτικό εις βάρος του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή να τον περιορίσει, να πετύχει την στρατηγική του ήττα, θα το επιχειρήσει και μετά. Άρα έτσι μπορούν να εξηγηθούν όλες αυτές οι επιθέσεις, οι προσωπικές. Και που η Νέα Δημοκρατία... Οι προσωπικές αναφορές και ξέρετε η στοχοποίηση ορισμένων προσώπων ουσιαστικά δεν βλέπουν μόνο στο πρόσωπο αλλά πίσω από αυτόν συνολικά στην αριστερά και όταν στο ΣΥΡΙΖΑ. Όταν έχετε τόσο κεντρικό αυτό ρόλο τους ενοχλεί. Τα πρόσωπα πάντοτε αυτό βάλλονται. Τους ενοχλεί η αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ. Εξάρχεια κύριε Σκουρλέτη στο θέμα των εξαρχείων. Τι θα πούμε για τον εκλογικό νόμο. Θα πείτε μια κουβέντα για τον εκλογικό νόμο. Να ξεκινήσουμε τα εξάρχεια για να τα προλάβουμε όλα μια και είναι στην επικαιρότητα τώρα. Αρκούσε μια πολιτική απόφαση προκειμένου να ξεκινήσουν οι επιχειρήσεις της αστυνομίας και θα ρωτήσει ένας κόσμος και ρωτά ήδη. Γιατί αυτή την πολιτική απόφαση δεν την έπαιρνε ο ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να ηρεμήσει περίπου. Επιχειρήσεις η αστυνομία στοχευμένες είχε κάνει και το προηγούμενο διάστημα. Θα σας θυμίσω ότι μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της αστυνομίας επί Υπουργείας Τόσκα ήταν η εξάρθρωση ενός πολύ μεγάλου κυκλώματος εμπορίας ναρκωτικών μέσα στα εξάρχεια, το οποίο μάλιστα το παρακολουθούσαν επί μήνες με ένα συστηματικό τρόπο. Αλλά αυτά βέβαια τότε. Δεν τα προβάλλανε όπως τα προβάλλανε, κύριε Σκουρλέτη, και δεν τα κάναμε συνέχεια. Τώρα προσέξτε. Άρα και οι τωρινές επιχειρήσεις είναι προς σωστή κατεύθυνση, κατά τη γνώμη σας. Δεν ξέρω αν είναι προς σωστή κατεύθυνση. Το θέμα της ασφάλειας είναι μια αναγκαιότητα ούτως ή άλλως. Αλλά οι υπερβολές, η προσπάθεια για πολιτικούς λόγους να τα προσεγγίσεις και να ερμηνεύσεις διάφορες καταστάσεις είναι σε λάθος κατεύθυνση. Και φοβάμαι πάρα πολύ ότι περισσότερο αυτά έχουν να κάνουν με μια δημιουργία πολιτικών εντυπώσεων παρά με την ουσία του ζητήματος. Ο κύριος Τσίπρας μίλησε είδαμε για κράτος της δεξιάς, κράτος της παλιάς δεξιάς. Ναι, ισχύει κάτι τέτοιο σήμερα, να πούμε κάτι τέτοιο. Προφανώς αναφέρεται σε αυτή την λογική της τοποθέτησης συνδέσμων τη ΕΕΠ μέσα στον κρατικό μηχανισμό. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Με αυτή την έννοια το λέτε. Με αυτή την έννοια. Εσάς δεν σας τρομάζει αυτό. Εμένα δεν με τρομάζει τίποτα. Είστε ατρόμητος. Εσείς είστε πολιτικός και τα βρίσκετε μεταξύ σας. Μια κουβέντα για τον εκλογικό νόμο να μας πείτε. Εάν θα συνενέσετε στην κατεύθυνση που λέει η Νέα Δημοκρατία ως μεγάλο κόμμα, γιατί σας πέτασε και το κάτι. Ένα μεγάλο κόμμα λέει που πιστεύει ότι θα είναι πρώτο, θα συνενέσει στην πραγματικότητα με αυτόν τον νόμο.
Προσέξτε να δείτε, τον εκλογικό νόμο της απλής αναλογικής στις εθνικές εκλογές, διότι εγώ είχα κάνει για τις αυτοδιοικητικές δημοτικές εκλογές, που και εφαρμόστηκε, και πριν καν δούμε και τα αποτελέσματά του, μιλήσαν για μη κυβερνησιμότητα. Δηλαδή αυτό δεν είναι πρωτάκουστο πλέον. Ακόμη δεν τον είδαμε, Γιάννη, τον εβγάλαμε, που λέει και ο λαός μας. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εμείς τον ψηφίσαμε. Δεν έχουμε κανένα λόγο να αποστούμε από την λογική και το περιεχόμενο της απλής αναλογικής. Η απλή αναλογική βασίζεται σε μια διαφορετική κουλτούρα ούτως ή άλλως. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σκουρλέτη. Κύριε Σκουρλέτη, ευχαριστούμε. Θα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Και τώρα, Μάνια Λιβιζάτου, και πάλι θα δούμε, κυρίες και κύριοι, εικόνες από την